λέει ο κύριος Γκοτζιάς, μίλησα πάνω μας, λέει ο κύριος Γκοτζιάς. Ο Νίκος, προφανώς δεν ξέρω αν έχεις κάτι, Νίκο. Δεν έχεις επιστροφή. Να πάρω με τον Νίκο, γιατί προφανώς άκουγε τι συζητήθηκε λίγο πριν φτάσει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Υπάρχει ένα θερμόχειροκρότημα κατά την άφιξη, βλέπουμε, του κυρίου, ιδιαίτερα θερμόχειροκρότημα κατά την άφιξη του κυρίου Νίκου Γκοτζιά από όλους και από τους ξένους αξιωματούχους όταν φτάνει στο χώρο που θα γίνει η υπογραφή. Ακούγονται τα μπράβο προς τον Υπουργό των Εξωτερικών και οι χειραψίες. Με τους επίσημους εδώ προσκεκλημένους έχουν πάρει την. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, που θα έχετε εικόνα, είναι μέσα όλοι οι ξένοι αξιωματούχοι οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην τελετή της υπογραφής. Βλέπουμε ότι βλέπεις, Γιάννη, και κάτι παραπάνω, μια και έχουμε και άλλες οπτικές. Βέβαια, σε καλύτερο, έχετε καλύτερο, ναι, έχετε καλύτερο σημείο. Λοιπόν, βλέπουμε τον Νίκο Γκοτζιά που μας είπες και εσύ. Νομίζω, και βοήθαμε σε αυτό, νομίζω ότι οι ξένοι αξιωματούχοι. Πάντως είναι συνεχή, με συγχωρείτε, διακόπτω. Είναι συνεχή τα χειροκροτήματα στον Νίκο Γκοτζιά. Κάτι λέει, έχει πλησιάσει. Έχει πλησιάσει ο Νίκος ο Μελέτης εκεί. Θα έχουμε σε λίγο το τι έχει πει στους. Εγώ κάτι σαν τραγούδι ακούω. Happy birthday. Α, έχουμε κάποια γενέθλια. Αν έχουμε κάποια γενέθλια σε μένα, δεν κάνω λάθος. Πρέπει να έχει γενέθλια ή ο Νίμιτς ή η Μογκερίνη. Λοιπόν, ένας από τους δύο από ό,τι άκουσα και τραγουδάνε το Happy birthday to you. Νίκος Μελέτης. Ποιος είχε γενέθλια. Έλα πιο κοντά. Έλα. Έχει γενέθλια χθες η κυρία Μογκερίνη και σήμερα ο κύριος Νίμης. Και αυτό μας είπε πάνω ο κύριος Κοτζιάς όταν πέρασε ο κύριος Νίμης. Λέει να του πούμε ένα happy birthday, γιατί 25 χρόνια περίμενα και είναι η σύμπτωση. Εντάξει, όμως το χώρο που έγινε το happy birthday και τελικά την διέταξε ξεχωριστό. Δεν το περίμενα. Να σας πω κάτι, ο κύριος Νίμης, την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί στη Βιέννη, σε ένα διάλειμμα.